Γεια σας παιδιά, είμαι ο Sony Fan 2012 και σήμερα θα, αυτό το βίντεο το θέμα του είναι να πω τη γνώμη μου για την E3 ή όπως λέμε σε ελληνικά E3. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τη Microsoft. Η Microsoft, όπως ξέρετε, μαζί με το Xbox One. Ναι, τι να πω, εγώ το αποκαλώ Xbox, γιατί αυτή η κονσόλα είναι για το τι να πω, τον. Από ό,τι ξέρετε παιδιά, ότι έχουμε τον Ρουφιάνο. Το Kinect με λίγα λόγω, θα το αποκαλώ Ρουφιάνο. Και ο Ρουφιάνος, ακόμα και αν έχεις κλειστεί την κονσόλα, μπορεί να σε παρακολουθεί. Ακόμα και όταν πας να βγάλεις τα ρούχα και να πας να κάνεις μπάνιο, θα σε παρακολουθεί, θα τα δει όλα και θα τα αναφέρει όλα στη μάμα Microsoft. Τι να πω. Α, και ακούσε κάτι άλλο. Ότι θα είναι always online και χωρίς το Kinect δεν θα δουλεύει αυτή η κονσόλα πια. Αυτή είναι χάλια κίνηση. Και όταν έχεις ένα φίλο σου μέσω Xbox, θα κοιπάς το δώσεις ένα παιχνίδι. Τότε το δίνεις. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ξαναεπιστρέψει πίσω στην κονσόλα σου. Να, μια μεγάλη χαζομάρα. Και το κακό είναι ότι μπορείς να πεις Xbox, Watch Television, Xbox, Play Music, Xbox, τάδε. Αυτά δυστυχώς είναι μόνο στην Αμερική. Και έπειτα, ρε παιδί μου. Έχουμε και τηλεκοντρόλ, ρε παιδιά. Τηλεκοντρόλ. Δεν ξέρετε τι λέξη τηλεκοντρόλ. Έλος πάντων. Και ξέρετε πόσο κοστίζει το Xbox, 500 ευρώ! Ποιος θα το αγοράσει, ούτε μια ψυχή θα την αγοράσει αυτή η κονσόλα. Τώρα θα μιλήσουμε για την παρουσίαση της Microsoft. Λοιπόν, η παρουσίαση της Microsoft ήταν έτσι και έτσι. Λοιπόν, μας δείξανε το Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, που φαίνεται πάρα πολύ καλό γιατί το σεφ φαίνεται βελτιωμένο, είναι open world και η μέρα αλλάζει από πρωί ως βράδυ και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά, μας δείξανε ένα Halo, ένα μικρό τρέιλερ. Δεν μπορώ να πω και τίποτα, επειδή ήταν και ένα μικρό τρέιλερ. Ήτανε. Και μας ανακοίνωσε ότι είναι και τηλεοπτική σειρά. Και ο σκηνοθέτης είναι ο Steven Spielberg. Εντάξει, δεν πιστεύω να πολύ ταιριάζει αυτός ο τύπος. Και έπειτα έχει περάσει τα χρόνια του ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, μετά, μας δείξανε και το Battlefield 4, που ήταν και πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το λάτρεψα. Μετά μας δείξανε το Killer Instinct, μια παλιά σειρά που ήταν κάποτε από την Nintendo ήτανε. Λοιπόν, το καινούργιο παιχνίδι δεν μου άρεσε. Ήταν πάρα πολύ χαλιά. Άμα θα το συγκρίνω για το Mortal Kombat 2011, θα πω ότι το Mortal Kombat είναι ο καλύτερος, καλύτερο από το Killer Instinct. Και μετά μας δείξανε και καινούργια IP. Εντάξει, εγώ δεν τρελάθηκα από την αλήθεια. Μετά μας δείξανε το Death Rising 3. Εντάξει, μια από τα ίδια είναι. Άντε, η μόνη διαφορά είναι ότι είσαι ένα open world είσαι και είσαι ένας καινούργιος χαρακτήρας. Τίποτα καινούριο. Μετά μας δείξανε το Titanfall. Okay, φαίνεται κάπως ενδιαφέρον φαίνεται. Εντάξει, κατά τα άλλα, η Microsoft έτσι και έτσι παρουσίασε. Πάντως εμένα δεν με πείσαν να βάλω στο το Xbox μαζί με τον Ρουφιάνο. Γιατί το πες μαζί στο Ρουφιάνο, θες δεν θες. Γι' αυτό δεν θα το βάλω ποτέ το Xbox, ακόμα και αν μου το δώσουν και δωρεάν. Τέλος πάντων, για μένα η Microsoft είναι μπαν για μένα από τη μεγάλη τους αποτυχία. Τώρα πάμε για EA, EA Sports, όπως την ξέρετε μερικοί. Εντάξει, παρουσία ήταν, ήταν πολύ βαρετή. Δηλαδή μαζί είχαν τα κλασικά, FIFA 4, το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το NBA και αυτό το UFC. Εντάξει, τα ίδια όπως πάντα. Άντε είμαστε και καινούργιο Need for Speed μας δείξανε. Και είπα να δείξω και μια ταινία Need for Speed. Καλά, ταινία Need for Speed τι θα πει. Άντε, θα δείξει αυτοκίνητα που θα τσακίζονται πέρα δόθε, αστυνομία, άντε κανένα δύο τρεις κομμενίτσες. Τίποτα ιδιαίτερο. Είναι απλά το βγαίνει σε ταινία το παιχνίδι. Πω, μα δείξανε όμως το Battlefield 4 που κάθε μετά ολόκληρο χτίριο καταστρέφεται στο multiplayer. Αυτό μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μετά για να το κλείσουν μαζί είναι το Mirror Age που είναι ένα teaser, αλλά λέει ότι έρχεται όταν θα είναι έτοιμο. Αλλά θα είναι prequel του παιχνιδιού όμως. Εντάξει, δεν με πειράζει, αρχή που το δείξανε. Μετά μέσα και αυτό Star Wars Battlefront. Εντάξει, ένα μικρό τρέλερ, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κατά τα άλλα, η EA δεν με εντυπωσίασε. Ήταν πολύ βαρετή, ρε παιδιά. Πολύ βαρετή. Είναι πολύ predictable, ρε παιδιά. Το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Τέλος πάντων. Μετά πάμε Ubisoft. Η Ubisoft πραγματικά ήταν πολύ καλή παρουσίαση. Μ' άρεσε ιδιαίτερως πάρα πολύ. Μας δείξανε Rayman Legends, που να φανταστείτε, ήταν exclusive το Wii U και το περιμέναμε από το Φεβρουάριο το περιμέναμε, πώς και πώς. Μέχρι που η Ubisoft, το είπε να το αναβάλουμε για Σεπτέμβριο και το άξισε multi-platform στο άλεξε. Τι ωραία κίνηση, χάσανε ευκαιρία το Wii U. Μετά μας δείξανε το
Το Splinter Cell Blacklist. Εντάξει, πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν μου άρεσε ότι αλλάξαν τον θεοπό πίσω Sam Fisher. Αυτό δεν ήταν το καλό για εμένα. Μετά μέσα το Assassin's Creed 4, καλό όπως πάντα. Σπάτα το Assassin's Creed, μου άρεσε πάντα. Μετά μέσα αυτό το Rayman Invasion, ένα interactive TV. Μετά μας δείξανε το Just Dance, ξέρετε, το χορευτικό που όλοι χορεύουν εδώ πέρα δόθερ. Nice, το κλασικό πράγμα είναι. Μετά μας δείξανε το Watch Dogs, που ήταν έτσι καλό παιχνίδι, πολύ πρωτότυπο πάντως. Αυτό το περιμένω πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, εντάξει, Ubisoft, πάντως όμως είχε πολύ καλή παρουσίαση. Έτσι, πολύ ωραία παιχνίδια που σε ενδιαφέρουν πώς και πώς. Και πάντως, εγώ ανυπομονώ για παιχνίδια τους. Μετά, πάμε για Sony. Η Sony την έχουν ξεσχίσει τη Microsoft με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν έχει DRM, δεν είναι always online και δεν χρειάζεται να έχεις και το PlayStation 9 άμα δεν θες. Και έπειτα μας δείξαν πολλά παιχνίδια όπως The Last of Us, Beyond, Two Souls. Μετά μας δείξαν το PlayStation 4, μας δείξαν και όλη την κονσόλα. Η κονσόλα είναι πολύ πιο κομψή από το Xbox. Πολύ πιο κομψή. Μετά μας δείξανε το Killzone, μας δείξανε, μας δείξανε το Infamous, μας δείξανε πολλά καλά exclusive μας έχουν δείξει. Και ένα από εμάς ήταν δείξανε και το Final Fantasy vs 13, που όλοι ξέρω ότι όλοι το περιμένετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που βγήκε το PlayStation 3. Λοιπόν, μαντέψτε, το πήγε το PlayStation 4, το πήγε και άρχισε και το όνομα. Αντί για vs 13 θα έχετε Final Fantasy 15. Εντάξει, και μετά μας δείξανε Kingdom Hearts 3. Που πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ πάντως. Και να πω παραπάνω για το Final Fantasy 15. Πρέπει να βγει όπου να είναι αυτό που καταλαβαίνω το παιχνίδι. Δεν μπορώ να περιμένω πώς και πώς. Έως πάντων. Λοιπόν, μετά μέσα για το PSV μας δείξανε ότι θα βγει θυμάσαι το Walking Dead στο Xbox Live. Θα βγει το PSV, θα βγει. Εντάξει, και όσοι έχετε Plus στο PlayStation 3, φαίνεται και στο PlayStation 4 Plus. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το καλύτερο είναι ότι το PlayStation 4 κάνει 400 ευρώ, 100 ευρώ φθηνότερο το Xbox. Αυτό μάλιστα, η Sony ξεσχίσα τη Microsoft. Αυτά να βλέπετε Microsoft και να μετανιώσετε αυτή την απόφαση που κάνετε. Δεν σέβεστε τον καταναλωτή, αυτό το μεγαλύτερο σας λάθος. Γι' αυτό να πάρετε μαθήματα από τη Sony. Καταλάβατε? Καλώς. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το Sony παρουσίαση, η Sony ήταν για μένα η βασιλιάδα στην Y3. Για μένα παίρνει thumbs up η Sony. Sony forever. Αυτό, πραγματικά, αυτή η παρουσίαση τους έδωσε νικητές. Λοιπόν, τελευταίο, αλλά όχι τόσο σημαντικό, η Nintendo. Όπως ξέρετε, και όλοι το έχετε παρατηρήσει τέλος πάντων, ότι η Nintendo δεν εμφανίστηκε στην Y3. Και μαντέψτε το λόγο του γιατί. Επειδή φοβόταν τις κονσόλες του Xbox και του PlayStation 4. Αλλά όμως, είδαμε που τρώσαν την Nintendo, στο Nintendo Direct. Και να ξέρετε, η Nintendo Direct δεν με εντυπώσεσαι και ιδιαίτερα. Δηλαδή, δεν μ' άρεσε που ο Iwatos δεν κάνει μείωση τιμής. Και αυτό είναι πολύ κακό πράγμα. Δεν νοιάζει τους καταναλωτές η Nintendo. Ντροπή, Iwata. Θα μετατρέπεσαι. Και τέλος, και τι άλλο, και ξέρετε την EA και την Ubisoft. Σταματάνε να στήσουν το Wii U. Άλλη μια πετυχημένη κίνηση του Iwatos. Τι ωραία! Η Wata δεν θα παιδίσει ποτέ. Έλος πάντων. Μετά μας δείξανε το Super Mario 3D World. Αυτό είναι το Super Mario 3D που όλοι περιμένουμε για το Wii U. Τι μας έξερε, δηλαδή το multiplayer και το Mario γίνεται γατάκι. Δηλαδή δεν φτάνει που είδα τα σκυλιά του Call of Duty, Ghost και τώρα θα δούμε γάτα Mario. Ρε παιδιά. Θα με ξενερώσετε. Τι να σας πω, Nintendo, μη στα πάρτι. Και αυτό το παιχνίδι μου ταιριάζει για 3DS μου ταιριάζει πιο πολύ. Και όταν είδα τις πληροφορίες ότι αυτό ήταν προηγουμένως για το 3DS, αλλά μετά το κάνει για το Wii U για να έχει multiplayer. Δεν με ενδιαφέρει το multiplayer, ρε παιδιά. Με ενδιαφέρει να δω ένα σωστό 3D Mario μέσα από τον Galaxy. Εγώ περίμενα κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά με εντυπωσίασε το Mario Kart 8. Αυτό το που το απίστευτο. Έχει ωραία γραφικά, έχει ωραίες πίστες. Μετά μας δείξανε τη Retro Studio και μας δείξανε το καινούργιο παιχνίδι που δουλεύουν. Ένα άλλο ένα Donkey Kong. Tropical Freeze. Που εντάξει, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Είναι μόνο βάλανε την Diddy Kong, βάλανε κάτι τα γραφικά και έχουμε μια καινούργια κάμερα. Big deal, ρε παιδιά, big deal. Σιγά το πράγμα. Μετά μας δείξανε Bayonetta 2, που φαίνεται έτσι πολύ πρωτοτικό παιχνίδι. Είχα παίξει το πρώτο και μου άρεσε και από αυτό που είδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ.
Αυτό σίγουρα θα το πάρω, εννοείται. Μετά μας δείξανε ένα άλλο παιχνίδι από τους δημιουργούς του Xenoblade, που όσοι το έχετε παίξει στο Wii, τώρα θα δείτε το X ή X όπως είναι στα αγγλικά, που φαίνεται καταπληκτικό. Μετά μας δείξανε τα third parties, που έχω χέσει για τα third parties, εγώ θέλω να δω exclusive εδώ και κάποια πολύ ωραία. Μας δείξανε το Wind Waker, το remake. Ρε Nintendo, remake όλη την ώρα. Φτιάξτε κανένα καινούριο παιχνίδι, παραθεμάστε. Βαρεθήκαμε τα ίδια. Μας επίδεται το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά. Ο κόσμος βαρέθηκε. Εμείς θέλουμε καινούργια πράγματα θέλουμε. Άμα πια Nintendo, είστε τόσο ταμπέληδες. Φτιάξτε κανένα σοβαρό παιχνίδι. Σοβαρό παιχνίδι. Θέλω όχι ο Μάρος όσο πήγες απίτς. Πώς πήγες όσο πήγες απίτς. 100 φορές, 200, 300. Φτιάξτε κάποια καινούργια ιστορία γι' αυτό. Και για το Legend of Zelda, το Wii U, το original, δεν μας το δείξανε και ο Miyamoto το είπε, σκεφτόμασταν να το δείξουμε, αλλά τελικά θα το δείξουμε αργότερα. Εάν το είχατε δείξει, μπορεί να είχατε διαφορετική άποψη για το Direct. Και τέλος, μας δείξανε και το Super Smash Bros. Που ήταν thumbs up αυτό το παιχνίδι. Με πόρωσε πολύ άγρια. Δηλαδή, μας δείξανε τους καλούς και τους original χαρακτήρες και θυμάσαι τον Villager από το Animal Crossing. Μαντέψτε, είναι μέσα στη μάχη είναι. Και ο Mega Man είναι μέσα στο Smash Bros. Universe. Ενδιαφέρον. Και πραγματικά αυτό το περιμένω πως και πως. Και ένας άλλος χαρακτήρας που για μένα ήταν κουλό να εμφανιστεί. Όσοι έχετε παίξει το Wii Fit, θα εμφανιστεί ο Trainer εκεί πέρα. Ως playable character. Σοβαρά. Δηλαδή, αυτό δεν το περίμενα. Εγώ να πω Sonic, να πω κάποιος χαρακτήρας, εντάξει. Αλλά αυτός, τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, εντάξει, Nintendo δεν είπα ότι ήταν άσχημη παρουσίαση, αλλά ήταν πολύ έτσι, εγώ το περιμένω πως θα γίνει πάνω κάτω. Εντάξει, εγώ ήθελα κάτι καινούριο, αλλά όχι αυτό, αλλά τώρα ήταν συμπαθητική. Λοιπόν, για να τελειώσουμε τώρα, εγώ να ξέρετε κάποτε και ήμουνα τώρα, ήμουνα πάρα πολύ Microsoft fanboy. Είχα το πρώτο Xbox, από που ήμουν πολύ μικρός, και το 360. Και τώρα αυτό το Xbox με απογοήτευσε δηλαδή. Άρχισα να αντιπαθώ στην εταιρεία. Από μικρούς παιδί την άποψη στην εταιρεία. Αλλά τώρα με κατέστρεψε. Microsoft, κάθε κάρα πάθει να σας φάει το PlayStation 4. Και το PlayStation 4, οι προπαραγγελίες του έχουν φτάσει στα ύψη. Με μεγάλη διαφορά, αν δείτε στο Amazon, θα τρελαθείτε δηλαδή. Η Sony νικήσανε. Νικήσανε τη μάχη. Και έπτα, το premium, το base του Wii U, αυτό που θα πάρει το Wii U, άρχισε να μην υπάρχει στην αγορά πια. Ρε Nintendo, κάνε άλλη μια με επιτυχία σας. Και έπειτα, τα πιο πολλά περίπτωση έχω πει για το Wii U που θα βγουν, που τα πρωτοτικά, μα δεν σε πώς θα βγουνε. 2014. Ώσπου να γίνει αυτό, η Sony τους έχει φάει όλους λάχανος. Θα τους έχει φάει όλους λάχανο. Ωραία. Και μπορεί να με αρμάζει το PlayStation 4, αλλά θα το αγοράσω σύντομα. Φύγετε ρε λόγια της λογικής, σταματήστε πια! Ούτε βίος μου ακουμπής δεν μπορώ να κάνω αυτά τα λόγια της λογικής. Το έχω πάρει το μάθημά μου ρε παιδιά. Δεν θα παίρνω νέες κονσόλες κατευθείαν πρώτη day one. Το μετάνιωσα αυτό. Και όσοι είμαστε που πήραμε το Wii U την πρώτη μέρα, κλαίμε μαύρο δάκρυ. Επειδή δεν έχουμε ανοίξει με Wii U εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή έχω ανοίξει το Wii U παιχνίδι. Α, καλά. Το μόνο που μπορούσα πάρα πολύ ήταν Zombie U. Άντε λίγο Super Mario. Άντε και έπαιζα και λίγο Nintendo Land. Έλα να βγει Nintendo, καινούργια παιχνίδια. Φέρνουμε καινούργια παιχνίδια, όχι remakes και remakes οι μαλακίες. Άντε μα πια. Να πω ποιοι είναι νικητές. Για μένα η πρώτη θέση την παίρνει καθαρά η Sony. Μετά, δεύτερη θέση την παίρνει η Ubisoft. Πολύ καλή παρουσίαση της. Τρίτη θέση την παίρνει η Nintendo Direct. Τέταρτη θέση Microsoft, πέμπτη και τελευταία EA Sports. Τα ίδια παιχνίδια και ξανά και ξανά. Έχω μπούχτισα πια με αυτά με τα ίδια παιχνίδια ξανά και ξανά και τα γραφικά. Λοιπόν, αυτά ήταν τώρα, αυτά είναι η γνώμη της Y3. Ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε, καλό gaming και καλό καλοκαίρι.